Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συντονισμένοι και πάλι στις συχνότητες του Ιλυρία Web TV και την εκπομπή Πρόσωπα και Αναλύσεις. Σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος και έχει να κάνει με την οικονομική εξαθλίωση, την οποία τη ζούμε και τη βιώνουμε στο πετσί μας όλο ένα και περισσότερο. Η ιδέα λοιπόν της παγκοσμιοποίησης βασίστηκε μέχρι σήμερα στην οικονομική εξαθλίωση των εθνών και στην εξάρτησή τους από τους οικονομικούς δολοφόνους. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη αλχημία από αυτή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε όσους λαούς μέχρι σήμερα αποκατέστησαν τη δημοκρατία, άνθρωποι και δομές έγιναν πραγματικά ερείπια. Τη συζήτηση αυτή θα την κάνουμε με την καλεσμένη μας σήμερα, την κυρία Νανά Εμενίδου, υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Την Νανά Εμενίδου, σας καλωσορίζω. Και σας καλησπερίζω, όπως συνηθίζετε να λέτε, κύριε Βοντελσιάνο. Όπως πάντα, η εισαγωγή σας τα λέει όλα. Ναι, θα ασχοληθούμε με έναν οικονομικό δολοφόνο που λέγεται Τζον Πέρκινς. Ωραίοτατα. Θα ήθελα λοιπόν, χωρίς να διακόψω την γενικά την συζήτηση, πριν ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν ξετυλίγοντας το προφίλ από του ανθρώπου και τι ακριβώς έχει κάνει σαν δράση. Έχει κάνει πάρα πολλά ο κύριος αυτός από τη δεκαετία του 70 έως και το 82, πάμε πολλά χρόνια πίσω, μισό αιώνα πίσω σχεδόν, με τις δραστηριότητες αυτού του οικονομικού δολοφόνου. Ο δολοφόνος θα σκοτώσει έναν, δύο, πέντε. Ο οικονομικός δολοφόνος μπορεί να σκοτώσει όχι μόνο μία χώρα, μπορεί να σκοτώσει πραγματικά μία ήπειρο, μπορεί να σκοτώσει όλον τον κόσμο. Ο κύριος Πέρκινς και όχι μόνον αυτός, υπάρχουν δεκάδες τέτοιοι οικονομικοί δολοφόνοι και κατ' επέκταση όλοι οι κρατούντες και όλοι όσοι είναι στην θέση των κυβερνώντων των χωρών συνάδουν με τους οικονομικούς δολοφόνους και φαίνεται αυτό και θα φανεί και στην κατάσταση και για την κατάσταση της χώρας μας. Έχει πολύ αίμα στα χέρια του αυτός ο κύριος Τζον Πέρκινς που μπήκε μπροστά και εξέθεσε το όνομά του μέσω ενός βιβλίου που έγραψε. Είναι ο ηθικός αυτουργός λοιπόν που έχει πάρα πολύ αίμα στα χέρια του. Είναι ένας πληρωμένος κυβερνητικός εκτελεστής που βυθίζει τουλάχιστον τριτοκοσμικά κράτη στην πείνα, στην ένδυα, στη φτώχεια και βέβαια εξυπηρετεί χρέη δυτικών επιχειρηματικών ελίτ. Αυτός είναι εν ολίγης ο κύριος Τζον Πέρκινς. Το 2004 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Εξομολογήσεις ενός οικονομικού δολοφόνου» και ούτε και ο ίδιος περίμενε να έχει μία τέτοια απήχηση αυτό το βιβλίο. Το 2004, 18 χρόνια πίσω, κύριε Βοντεσιάνο, μεταφράστηκε αυτό το βιβλίο σε 32 γλώσσες. Ήταν best seller στο New York Times για 72 συναπτές εβδομάδες. 72, συγκρατήστε το, άλλα βιβλία προσπαθούν μία φορά να ανέβουν σε αυτό, λοιπόν, στην λίστα αυτήν, έστω μία μέρα να ανέβουν και εδώ ήταν 72 εβδομάδες πρώτο αυτό το βιβλίο στα best sellers του New York Times. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα έχει πουλήσει σε αυτά τα χρόνια και παρακαλώ, αυτά όλα που γράφει εκεί πέρα μέσα, τα τρομακτικά πράγματα που γράφει εκεί πέρα μέσα, διδάσκονται σε 18, σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, 18 αρχικά και εδώ και 18 χρόνια διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Σας λέω ότι διδάσκεται στα πανεπιστήμια τώρα. Έχει αλλάξει κάτι στα 18 χρόνια βάσει αυτών που έχουν διδαχθεί όλα αυτά και έχουν βγει από αυτά τα πανεπιστήμια, κύριε Βοντεσιάνο? 18 χρόνια τώρα έχετε αντιληφθεί καμία αλλαγή εσείς όσον αφορά αυτά τα χιλιάδες άτομα που έχουν βγει από αυτά τα πανεπιστήμια και διδάχθηκαν τα όσα γράφει μέσα ο κύριος αυτός, ο κύριος Τζον Πέρκινς? Ο κύριος αυτός τα έχει γράψει για αποφυγή όλων αυτών των καταστάσεων, αλλά κάτι μου λέει ότι είναι ένα πολύ καλό εγχειρίδιο για όλα αυτά τα καλόπεδα των πανεπιστημίων
που βρίσκονται εκεί πέρα μέσα και ακολουθούν το τμήμα οικονομολόγοι, αναλυτές, επιχειρηματίες αργότερα. Και είναι ένα πολύ καλό εγχειρίδιο, υποπτεύομαι εγώ, γιατί εδώ και 18 χρόνια μόνον εξαθλίωση βλέπουμε. Οπότε συγκεντρωμένες πληροφορίες μέσω του βιβλίου του για να ακολουθούν όλοι οι οικονομικοί δολοφόνοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εκτελούν το έργο τους μεταφορικά και κυριολεκτικά. Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις είχαν γίνει τότε από Αμερικανούς αναλυτές, από την Αμερική φυσικά, γιατί χτυπάει την Αμερική κατά κύριον λόγο, όχι κατά κύριον λόγο, κατά βάση χτυπάει την ελίτ της Αμερικής και τις κυβερνήσεις της Αμερικής, γιατί αυτές μεθοδεύουν όλες αυτές τις κινήσεις. Θεωρήθηκαν προϊόν συνωμοσιολογίας, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι το 90% των θεωριών συνωμοσίας έχει πίσω πάρα πολλές αλήθειες και πάρα πολλά κενά. Δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζεται. Ήταν λοιπόν ένα golden boy μιας μεγάλης αμερικανικής συμβουλευτικής φίρμας. Διαδραμάτισε το δικό του ρόλο στον οικονομικό απικισμό του τρίτου κόσμου και λογαριασμό πάντα αυτής της ελίτ. Πίσω από τις δράσεις αυτού του οικονομικού δολοφόνου είναι φυσικά τραπεζίτες κρίση και η αμερικανική κυβέρνηση. Στιγματίζεται και αναγράφεται εκεί πέρα μέσα ο ρόλος της αμερικανικής κυβέρνησης και όλων των κυβερνώντων φυσικά, όλων των προέδρων της Αμερικής. Ο πλουτισμός λοιπόν των αμερικανικών επιχειρήσεων σε βάρος χωρών και λαών, τις οποίες βύθιζε στα χρέη μέσω των πληροφοριών που έδινε ο κύριος Πέρκινς. Τι έκανε αυτός, κύριε Βοντεσιάν? Πλησίαζε, κατ' υπόδειξη πάντοτε της Αμερικής, πλησίαζε κράτη, έμπαινε σε αυτά τα κράτη, ζούσε για λίγο εκεί, μάθαινε με πληροφορίες, έπαιρνε πληροφορίες τι πλουτοπαραγωγικό πλούτο έχουν αυτές, αν έχουν αέριο, αν έχουν ανθρώπινο φθηνό δυναμικό, και σε συνεργασία πάντοτε με αμερικανικές τράπεζες πλησίαζαν τους κυβερνώντες, ασχέτου χρώματος και δόγματος, γιατί οι πολιτικάντιδες δεν έχουν χρώμα και δόγμα, είναι όπου τους πάει το ρέμα και όπου τους πάει το χρήμα. Δεν συμφωνείτε? Συμφωνώ, κυρία Μερίδου, και θα ήθελα λίγο να σταθώ σε κάτι που είπατε προηγουμένως όσον αφορά τα πανεπιστήμια. Θα έλεγα ότι τα πανεπιστήμια παράγουν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες. Και είναι απορίας άξιων όσον αφορά για το βιβλίο που προαναφέρατε, ότι έγινε best seller έχοντας ως τίτλο «Οικονομικός δολοφόνος». Άρα για αυτοί που τα αγόραζαν ήθελαν να κάνουν, να μιμηθούν κάτι το ίδιο, ήθελαν να δούνε πώς το έκανε και είχε αυτή την τρομακτική επιτυχία σε πωλήσεις και σε να ήταν στην κορυφή. Δεν μπορώ να το φανταστώ πώς ήταν, πώς το έκανε. Κοιτάξτε τώρα, όταν έχει 1 εκατομμύριο πωλήσεις και είναι 72 εβδομάδες στην κορυφή των best sellers, δεν σημαίνει ότι αυτοί όλοι που το αγόρασαν για αυτόν τον λόγο. Απλά λέω ότι είναι ένα εγχειρίδιο κυριολεκτικά, γιατί μέσα εκεί αναγράφονται όλες οι μέθοδοι τις οποίες ακολούθησε ο κύριος Πέρκινς, γιατί ήταν οικονομολόγος και ερευνητής, γνώριζε το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Οπότε χρησιμοποιήθηκε, φυσικά τον χρυσοπλήρωναν για αυτήν την δουλειά. Εδώ ο δικός μας ο Στάσης παίρνει 1.000 ευρώ την ημέρα για να κάνει το απολύτως τίποτα, μάλλον για να καταστρέφει το ό,τι απέμεινε από τη ΔΕΗ ως διευθυντικός στέλεχος κατόπιν εγκρίσεως από τον κύριο Μητσοτάκη. 1.000 ευρώ την ημέρα, 365.000 το χρόνο, συν τα μπόνους 60.000 που πήρε ο ίδιος και τα διευθυντικά του στελέχη. Γιατί προσέξτε, θα το αναφέρω εδώ, γιατί είναι μέσα στο κλίμα αυτό που ομιλούμε τώρα, κύριε Βοντεσιάνο. Μία εβδομάδα πριν εκπνεύσει το έτος, έχουν βάλει κάποιους στόχους
για στόχους όταν βάζουμε για να καλυτερεύσει ο κλάδος, η ΔΕΗ στην προκειμένη περίπτωση. Και σε μία εβδομάδα ακριβώς, επειδή έπιασαν τους στόχους τους, έδωσε από 65.000 σε όλα τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ και φυσικά πήρε και αυτός 60. Συν τα 1.000 ευρώ που παίρνει την ημέρα για να καταστρέφει αυτόν τον νευραλγικό τομέα που λέγεται ΔΕΗ. Φαντάζεστε τώρα πόσα χρήματα έπαιρνε αυτός? Είναι προκλητικό. Σαν ημεροκάματο. Δεν το έπαιρνε ως ημεροκάματο, το έπαιρνε cash. Πάνε, κατέστρεψε μία χώρα και πάρε τις βιλάρες σου από εδώ και από εκεί. Υποθέτω, φυσικά. Δεν έφτιαν τη βρώμικη δουλειά για να παίρνει 1.000 δολάρια την ημέρα. Δεν το νομίζω. Οπότε, με ποιον τρόπο γινόταν αυτό, αφού υποδείκνυε με ακριβείς πληροφορίες ότι αυτό το κράτος έχει τόσα αποθέματα σε αέριο, σε μέταλλα, σε ορυκτά, σε ότι έφτιανε έναν πλήρη κατάλογο. Και μέσω αυτού και άλλων που ήταν καθήλυνα αρμόδιοι να διεκπεραιώνουν ένα τέτοιο έργο, πλησίαζαν τους κυβερνώντες, πολλές φορές και τις αντιπολιτεύσεις των όποιων μεγάλων κρατών επέλεγαν από μία Ήπειρο και δει τα τριτοκοσμικά τα λεγόμενα κράτη, αυτά που ονομάζουμε τριτοκοσμικά και έχουν πάρθινα εργατικά χέρια με μισό δολάριο την ημέρα από το πρωί ως το βράδυ δουλειά και παιδική εργασία. Και τους έλεγαν η τράπεζά μας, πάντα αμερικανικές, που δεν υπάρχουν αμερικανικές, ένας είναι ο τραπεζίτης παγκοσμίως, θα σας δώσει δάνεια, τεράστια δάνεια, γιατί να μην δώσει, αφού μέρα νύχτα κόβει χρήμα η όποια τράπεζα, κύριε Βοντεσκιάνο, και δεν έχει αντίκρισμα σε χρυσό. Αυτά τα βιβλία που πετάμε εμείς κάθε μέρα, τα περιοδικά, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό το χαρτί είναι που κόβουν. Οπότε θα σας δώσουμε. Την Ελλάδα την είχε στοχεύσει ο ίδιος, κυρία Εμερίδου, ή πρόλαβε κάποιος άλλος να τη στοχεύσει να κάνει αυτά που τις αλχημίες που έκανε? Δεν αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι. Απλώς λέει ότι την Ελλάδα τη χτύπησαν οικονομικοί δολοφόνοι και το γνωρίζω από πρώτο χέρι αυτό. Θα αναφερθώ παρακάτω λίγο και όσον αφορά την χώρα μας. Οπότε πήγαινε όλη αυτή την έκθεση στην Αμερική. Η Αμερική πλησίαζε, όπως σας είπα, με άλλα πρόσωπα που ήταν αρμόδιοι τους κυβερνώντες και τις αντιπολιτεύσεις για να μην φέρουν αντιρρήσεις και τους έλεγε πόσο χρήμα θέλετε, πόσα δισεκατομμύρια θέλετε, πάρτε τα και μία συμφωνία υπάρχει εδώ για τα έργα υποδομής που θα κάνετε, τα οδικά, αεροδρόμια, οτιδήποτε, λιμάνια, ό,τι χρειαστείτε, θα τα αναλάβουν αμερικανικές εταιρείες. Γιατί να μην πούνε ναι, ενώ γνώριζαν, σίγουρα οι περισσότεροι χρηματίστηκαν και γνωρίζουμε και στη Λατινική Αμερική τι στιγερή πολιτευτές ήταν αυτοί που πεινούσε, ψοφούσε κυριολεκτικά ο λαός, οι μαύροι αυτοί που λέμε, και αυτοί το έπαιζαν πάμπλουτοι με τα πούρα τους, σαφώς έπαιρναν και αυτοί, χρηματιζόντουσαν και αυτοί, έλεγαν ναι, δεν βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, απλά το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έλεγαν ναι. Αυτά τα τεράστια ποσά περνούσαν από τις τράπεζες αυτών των κρατών που επιλεγόντουσαν, πήγαιναν στις τσέπες πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων και κυβερνώντων, πολιτικών εννοείται, δεν έφταναν ποτέ για να γίνουν έργα, διαφθορά στο έπακρον, οπότε κάποια λίγα έργα που υπήρχαν από εδώ και από εκεί, με δόλο εννοείται, γνώριζαν πολύ καλά οι Αμερικανοί τι πορεία θα ακολουθήσει αυτό και πού θα φαγωθούν αυτά τα χρήματα μέσω των τραπεζών. Λοιπόν, δεν γινόταν κανένας έλεγχος, έφταναν ελάχιστα για να γίνουν κάποια έργα τα οποία έμεναν στη μέση και μετά πάρα πολύ εύκολα έμπαινε στη μέση η τράπεζα και έλεγε «Κύριε, εγώ τώρα», γιατί τα έδινε με κάποιον πολύ πολύ χαμηλό τόκο. Πάρα πολύ χαμηλό. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει έργα, δεν έχουν δουλέψει οι εργάτες να κινηθεί και το χρήμα και έχουν μείνει τα πάντα μισά, δεν υπήρχε χρήμα να πληρωθούν όλα αυτά τα δάνεια, έστω και με 0,5 λέω εγώ τώρα τα 100. Οπότε δεν είχε το κράτος να πληρώσει και μέσα στις συμβάσεις και στις συμφωνίες ήταν ότι αφού δεν έχεις να πληρώσεις, τι έχει το κράτος σου? Έχει μεταλλεύματα, θα τα πάρω. Έχει διαμάντια, τα μαύρα διαμάντια της Αφρικής, θα τα πάρω. Έχετε φθηνά εργατικά χέρια, θα δουλεύουν μέρα νύχτα για μένα.
και θα τους αποδίδω μισό δολάριο. Αυτό. Συμφωνείς, συμφωνεί, δεν συμφωνεί, θα πει ναι. Και όποιοι επαναστάτες θα ανέβουν εκεί πέρα πάνω για να αλλάξουν την κατάσταση, θα πούν ναι, αφού είναι υπερχρεωμένη η χώρα τους με συμβάσεις, με χαρτιά και με όλα αυτά. Ένα σύγχρονο δουλεμπόριο, δηλαδή, κύριε Βοντεσιάνο. Και μετά προσπάθησε να ανοίξει τα σχήρα του ως Πόντιος Πιλάτος και αυτός και να πει... εγώ είχα αυτά τα στοιχεία δεκαετίες τώρα στα χέρια μου, εν ώψη και της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν έγινε το χτύπημα στην 11η Σεπτεμβρίου και καταλάβαινε ότι πάλι ο αμερικανικός δάκτυλος είναι αυτός για να βάλουν στο χέρι τα τεράστια αποθέματα από το κέντρο εμπορίου του Χρυσού. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε και πώς έπεσαν όλα αυτά τα κτίρια με δυναμίτες και όλα αυτά. Ας μην τα λέμε, ας μην πάμε σε αυτό το κεφάλαιο. Είδε ότι η διαφθορά έφτασε στο έπακρο και το 2001 έγινε αυτό με τους πύργους. Και το 2004 είπε να γράψει αυτό το βιβλίο του. Εδώ στην χώρα μας όταν ήρθε έδωσε μία συνέντευξη στο δημοσιογραφικό site Διάλογος. Από εκεί είναι αυτές οι πληροφορίες που θα σας πω όσον αφορά την χώρα μας. Και λέει ότι η χώρα σας έχει πέσει από το 50, υπάρχουν αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι, 70 χρόνια πίσω υπάρχουν. Άρα για να υπάρχουν από το 70 χρόνια πίσω η καταγραφή και όλο αυτό ο σχεδιασμός υπήρχε πολύ πολύ νωρίτερα. Οπότε λέει έπεσε θύμα οικονομικών δολοφόνων η χώρα σας, επιλέγηκε γιατί είναι πάμπλουτη, έχετε αέριο, έχετε πετρέλαια, υδρογονάνθρακες παντού, σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο, έχετε σπάνιες γαίες, πολύτιμα μέταλλα, έχετε πρώτες ύλες για τα πάντα. Και γεωστρατηγική θέση, επέλεγαν και κράτη τα οποία έχουν και γεωστρατηγική θέση προφανώς για βάσεις και για πολλά άλλα που θα ήταν χρήσιμα για την Αμερική. Και λέει ότι ένας άλλος τρόπος για να σας καθιστούν άχρηστους, λέει, είναι η πολιτική σας να βγαίνουν εκτός Ελλάδος και εντός Ελλάδος και να σας το παίζουν, να διαδίδουν ότι είστε τεμπέληδες, άχρηστοι, άφρονες, δεν σκέφτεστε. Και θυμόσαστε κάποιες δεκαετίες πίσω, σχετικά πρόσφατα, με τα δάνεια τα τεράστια που έδιναν οι τράπεζες, χωρίς να ελέγχουν πώς θα αποπληρωθούν όλα αυτά. Οι κάρτες ερχόντουσαν κάθε μέρα στα σπίτια χωρίς καν να κάνουμε αίτηση. Το γνωρίζετε. Υπήρχαν κάρτες για να καλύψουν τα έξοδά σου να πας στην Ισπανία να δεις το τάδε πρωτάθλημα ή να πας οπουδήποτε θέλεις, ακόμα και αθλητικό τουρισμό να κάνεις. Πάρε ένα εκατομμύριο, σε δραχμές εννοείται, πάρε τόσα, πάρε τόσα. Ήρθε και η φούσκα του χρηματιστηρίου δολίως και αυτή και φτάσαμε στο διατάφτα και λέει ότι... Εδώ το παίζουν οι καλοί και οι κακοί, όπως ο αστυνομικός. Εσείς είσαστε οι κακοί που δεν σκεφτόσασταν και ξοδεύατε ασύστολα. Και αυτό ξεκίνησε από τον Παπανδρέου και από το Τσοβόλα δώστα όλα. Και εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς δεν βάζει τον εαυτό του, όταν ήταν στα πράγματα. Εμείς είμαστε οι καλοί, οι διασώστες που ερχόμαστε να σας σώσουμε. Οπότε για τη χώρα σας, λέει, μπήκαν κάποιοι άλλοι οργανισμοί και μηχανισμοί, όπως είναι το ΔΝΤΟ, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και όπως είναι η Κεντρική Τράπεζα, και σου λέει, να, είμαστε καλοί. Κινδυνεύετε να χάσετε τα πάντα. Εμείς θα έρθουμε να σας σώσουμε. Αλλά με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Οπότε σας έχουν επιβάλει μία δυσβάστακτη φορολογία και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, ότι οποιοδήποτε έχει ένα μικρό μαγαζάκι από ένα περίπτερο έως τον μεγάλο βιομήχανο, 75% είναι η άμεση και έμεση φόρη. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Οπότε λιτότητα, περικοπές δημόσιων δαπανών και το βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Μόλις έχω βγάλει το χέρι μου εγώ από το γύψο και ξέρετε γιατί δεν πήγε καλά αυτό. Γιατί το νοσοκομείο της Κοζάνης δεν είχε ορθοπαιδικό. Αυτές είναι οι περικοπές.
δαπανών, ακόμα και στην υγεία. Και αναρωτιόμαστε, κύριε Βοντεσιάνο, από 800 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό, από το ισολογισμό του 19 από 1,365 κοντά δισεκατομμύρια, γιατί δίδονται 4 δις στην υγεία και δεν υπάρχει ορθοπαιδικός σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, να πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, να έχει ένα τραύμα στα πλευρά, να μην υπάρχει ορθοπαιδικός ή κάποιος να χειρουργήσει εκείνη τη στιγμή, να τρυπηθεί ο πνεύμονάς σου και να πεθάνεις γιατί δεν υπάρχει ορθοπαιδικός σε εκείνο το νοσοκομείο. Έχουν συμβεί τέτοια με απώλειες ζωές. Έχουν συμβεί, κύριε Μερίδου. Ήθελα λίγο να σταθώ σε κάτι άλλο. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, ότι οι πληροφορίες που μας δίνει η κυρία Μερίδου είναι συνταρακτικές για τα χρήματα τα οποία καρπίζονται κάποιοι, πηγαίνουν σε επιλεγμένες τσέπες έτσι ώστε να κάνουν τη δική τους μπίζνα οι κυβερνώντες. Και εσύ ζήσε με την κουτσουρωμένη σύνταξη ή και πολλές φορές με την σύνταξη του παππού, με την κουτσουρωμένη μισθό που παίρνουν. Καταλάβατε. Ακριβώς. Γιατί έγινε το εξής αντισυνταγματικό εδώ. Είναι άκρος αντισυνταγματικό και το λένε και το είπε και η Μπενάκη. Θα παρακάμψουμε και το Σύνταγμα και τα πάντα για την ασφάλεια. Δεν είπε των Ελλήνων, είπε για την ασφάλεια. Και φυσικά θα περιοριστούν και τα σύνορα και αυτό το κατάπτυστο που θα πρέπει να το έχουμε στην επιφάνεια εργασίας και να το βλέπουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ότι μας το έλεγε, μας το λέει, αλλά επειδή δεν ακούμε. Δεν περνάμε από ένα φίλτρο αυτά που ακούμε, γιατί είναι ένας ξύλινος λόγος και απαξιούμε, δεν καταλαβαίνουμε και τι λένε. Μας το έλεγε η Μπενάκη όταν έδινε στον παππούλια τη σκυτάλη, ότι θα περιοριστούν οι ελευθερίες σας για όφελος της, τι έλεγε. Λοιπόν, μας τα έλεγε από τότε η Μπενάκη. Οπότε ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας μέσω αυτής της κατάστασης και λέει έρχονται οι επενδυτές μετά από όλη αυτή την κατάσταση, επενδυτές που τι κάνουν αυτοί οι επενδυτές για να βάλουν στο χέρι όλη την κρατική περιουσία, εδώ έχουμε και τα ΙΠΕΔ, έχουμε ιδιωτική περιουσία να έχει το ίδιο το κράτος και μέσω τα ΙΠΕΔ και άλλων οργανισμών που όλοι μαζί αυτοί οι οργανισμοί συνάδουν, βρίσκονται επενδυτές που δεν έχουν μισό ευρώ στην τσέπη τους, που τι κάνουν, τύπης Λάτσι και Βαρδινογιάννη και όλων αυτών, παίρνουν πάλι χρήματα από τις τράπεζες για να αγοράσουν, παρακαλώ, τη ΔΕΗ στην προκειμένη περίπτωση, το Σκαραμαγκά, Λάρκο και ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή, ό,τι μας απέμεινε. Και το μότο τους είναι ιδιωτικοποίηση, 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 που ψηφίστηκε και από την Κομισιόν, ότι πρέπει να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, οπότε πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις. Εδώ έχουμε μόνον ιδιωτικοποιήσεις. Να υπάρξει ένας υγιής από το 2012, την οποία την ασπάστηκε απευθείας ο κύριος όλοι οι κυβερνώντες και φυσικά τη συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Και λέει ότι μέσω αυτών των επενδυτών που δεν έχουν μία, τα όποια εργοστάσια από τα όποια χρήματα θα έρχονται στη χώρα σας και έρχονται αυτή τη στιγμή στην χώρα σας από το ανάπτυξης, από το ανασυγκρότησης, από οπουδήποτε, από ΕΣΠΑ, από οτιδήποτε, περνάνε μέσα από τις τράπεζες, μπαίνουν ξανά στις τσέπες τους και κάθε κυβερνήτης λέει να ξέρετε ότι το μόνο που θα λέει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στις τράπεζες για να σωθείτε θα πρέπει για να υπάρχει ρευστότητα πάλι να δανειστούμε και αυτά που δανειζόμαστε περνάνε πάλι από τις τράπεζες, καταλήγουν στις τσέπες τους. Αυτοί οι επενδυτές παίρνουν αυτό το χρήμα, παίρνουν την επιχείρηση, παίρνουν ό,τι απέμεινε από αυτή την επιχείρηση, δεν πληρώνουν, ο εγγυητής είναι πάλι ο Έλλην πολίτης, αφήνουν τα πάντα όπως έμεινε και από τον Σκαραμαγκά και από όλα αυτά από το 1910, 20, 30 κάπου εκεί με, όπως σας είπα, με το Σκαραμαγκά και με όλα τα μεγάλα έργα στυλ Μποδοσάκης
που δεν είχε μία στην τσέπη, πήρε χρήματα από τράπεζες, απομίζησε τα πάντα και άφησε ένα σκελετό, τον οποίο προσπαθούσε μετά το κράτος να το σώσει. Το έσωνε με αυτόν τον τρόπο που σας λέω τώρα, γιατί είναι παλιά η συνταγή αυτή, και μετά την εξυγίανε με τα δικά μας χρήματα, με το αίμα το δικό μας, και τα έδινε σε ημέτερους εξυγιασμένα, όπως αυτή τη στιγμή είναι και η Λάρκο και άλλες επιχειρήσεις που δεν θα πληρώσουν ούτε ασφάλειες, ούτε μισθοδοσία των εργατών, ούτε απολύτως τίποτα. Πεντακάθαρες τις δίνουν στους επενδυτές, οι οποίοι πάλι θα απομυζήσουν, θα αφήσουν σκελετούς και πού και από την αρχή. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Πέρκινς, λέει σας έχουν πει άχρηστους, σας έχουν πει τεμπέληδες, δεν είστε τεμπέληδες, σταθείτε στα πόδια σας, μην πληρώνετε τίποτα. Κανένα χρέος μην πληρώνετε, γιατί δεν είναι δικό σας, σας το φόρτωσαν, το είπανε και στη Γερμανία δύο βουλευτές που έχουν γίνει viral αυτά, ότι αυτό κάνετε, ενώ θα έπρεπε να δώσετε και τις γερμανικές ασφάλειες που ντρεπόμαστε, που άρχισε να τις δίνει ο Χίτλερ, άρα ισχύουν, και όχι μόνο δίνετε μέσα από τη Γερμανία που ντρέπομαι που είμαι Γερμανός, που είπε ο βουλευτής αυτός, ντρέπομαι που είμαι Γερμανός, που μέσω της Ελλάδος ακόμα χρησιμοποιούμε την Ελλάδα και κερδίζουμε εμείς δισεκατομμύρια και η Ελλάδα πεινάει αυτήν τη στιγμή. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος, κυρία Μπερίδου, τώρα τι είναι, εν ζωή, συνεχίζει τη δράση του έτσι όπως την έκανε, ή έχει αφήσει κάποιους αντικαταστράτες, και αν ναι, με ποιον Έλληνα πολιτικό θα τον παρομοιάζεται? Εννοείται τον Πέρκινς ή τον βουλευτή? Τον Πέρκινς. Τον Πέρκινς θα έλεγα την παροιμία να σε κάψω Γιάννη να σαλείψω λάδι ή μέλι. Θεωρώ ότι είναι μεταμελημένος, αλλά βέβαια για να ξεπλύνει αυτό το αίμα εκατομμυρίων ανθρώπων από τα χέρια του δεν φτάνει αυτή η μεταμέλεια. Και σας λέω, φοβάμαι πολύ ότι το βιβλίο αυτό που έχει κόψει πολλά αντίτυπα και διδάσκεται στα πανεπιστήμια είναι ένα εγχειρίδιο για τους μετέπειτα οικονομικούς δολοφόνους. Εδώ λέει ξεκάθαρα και πεντακάθαρα, δεν το έχω αγοράσει, δεν το έχω βρει ακόμα, θα το αγοράσω, λέει ξεκάθαρα και δίνει στεγνά την αμερικανική κυβέρνηση, όλους τους κυβερνώντες, τους προέδρους δηλαδή της Αμερικής, εδώ και δεκαετίες, σας λέω από το 70 είναι, από το 71 μέχρι το 82 που εκτελούσε αυτά τα χρέη, και όλα αυτά τα μάζεψε και τα έβγαλε μετά από την 12η Σεπτεμβρίου, που γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι αμερικανικός δάκτυλος και έχουν κατακλέψει όλο το χρυσό από το κέντρο εμπορίου και να μην φανούν και πολλά πολλά άλλα εκεί. Και τα έβγαλε ο άνθρωπος αυτός, πηγαίνει σε κράτη τα οποία κατέστρεψε και τους λέει αυτά που λέει και σε εμάς, είστε ο πιο υπερήφανος λαός, χάρη εσάς εμείς έχουμε πολιτισμό αυτή τη στιγμή, δεν χρωστάτε τίποτα σε κανένα, σταθείτε στα πόδια σας και αναδείξτε ξανά την ιστορία σας, και πάρα πολύ ωραία λογάκια που δεν γίνονται με τίποτα αν δεν ενημερωθεί ο πολίτης για το ότι όχι μόνο είναι τεμπέλης, δουλεύει με στατιστικά τώρα περισσότερες ώρες από όλους της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου, δεν θα το πω γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για με αυτόν τον τρόπο από το πρωί ως το βράδυ και παιδάκια, δεν τους ενδιαφέρει αυτό, τις αμερικανικές εταιρείες, και πλουτίζουν αυτή η τραπεζική κρίση και η Αμερική. Κύριε Βοντεσιάνο, θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή είναι η πιο βασική, θα έλεγα, και θα πρέπει να την ακούσει ο κόσμος για να καταλάβει γιατί ήρθαμε ως εδώ. Ο Πέρκινς λέει ότι όσα μέτρα λιτότητος και να γίνουν, δεν πρόκειται να βγείτε από αυτήν τη στενοπό. Και οι επόμενοι που θα έρθουν στην εξουσία θα ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο. Είτε γιατί χρηματίζονται και δεν ανεβαίνουν εκεί πέρα πάνω, αν δεν είναι τα καλόπαιδα και οι καλοθελητές. Το λέει ξεκάθαρα. Φωτογραφίζει ξεκάθαρα τα πράγματα ο κύριος Πέρκινς για το τι γίνεται στη χώρα μας. Γι' αυτό και ο προηγούμενος έδωσε γη και είδωρ και ανεφόρον τη χώρα μας και το όνομά μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιστορία μας. Γιατί και αυτά είναι καλόπαιδα του Χάρβαρντ και όλων αυτών. Βέβαια τα πτυχία τους ήρθαν στο σπίτι, δεν πάτησαν εκεί.
και όλα τα βιογραφικά τους είναι πειραγμένα και ο Στάσης που ανέφερα αυτή τη στιγμή, ένα βιογραφικό patchwork που δεν ισχύει τίποτα από εκεί πέρα μέσα, αλλά είναι κολλητός του γιου της αδερφής του κυρίου Μητσοτάκη, του Δημητριάδη, για να δείτε πώς είναι τα πεπραγμένα και πώς οι διαδρομές, οι πολιτικές διαδρομές, πώς είναι. Οπότε σίγουρα, μας τα είπε αυτά. Ορίστε. Σίγουρα όλοι οι πολιτικοί ακολουθούν την ίδια συνταγή, κυρία Μενίδου, έτσι εκτελώντας τις εντολές των αφεντικών τους. Και θα ήθελα λίγο να πω ότι στο σημείο αυτό και στον ελάχιστο χρόνο που μας μένει, ότι μας δώσετε συνταρακτικές πληροφορίες όσον αφορά τη δράση του αυτού του ανθρώπου, τη συνεργασία του με τις κυβερνήσεις, με την ελίτ των χρημάτων κτλ. Και σίγουρα όσον αφορά το χρηματοοικονομικό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο πολιτικός φορέας Λίνος Σινέζης, που είστε και εσείς εκπρόσωπος, το έχει δει, το έχει δομήσει κάπως διαφορετικά. Και θα θέλαμε να μας πείτε εσείς τον τρόπο. Βεβαίως. Δεν θα πω πολλά γιατί το έργο του φορέα φαίνεται. Απλά σε όποιον πολίτη μας ακούει και αυτοί που μας ήρθαν απ' έξω και γνωρίζουν και λίγα ελληνικά έως πολλά ελληνικά, που είναι εκατομμύρια σχεδόν, κοντεύουν να μας φτάσουν και κάθονται και παίρνουν 400 ευρώ ο καθένας, άρα έχουν χρόνο, έχουν και τα iPhone, τα Android και τα τελευταίας φουρνιάς iPhone. Αν παρεπιπτόντως μέσα στο ψάξιμό τους πέσει αυτό στην αντίληψή τους, ή άλλα βίντεο που αφορούν το φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, λέω και σε αυτούς και στον Έλλην πολίτη να πάει τουλάχιστον στα καταπιστεύματα, τουλάχιστον στα καταπιστεύματα της χώρας μας, στα καταπιστεύματα κάθε ένας, γιατί έχουμε πάνω από 120 εθνότητες αυτή τη στιγμή, με τα λίγα ελληνικά που γνωρίζουν, να γράψει καταπιστεύματα που πρώτη φορά μόνον ο κύριος Αρτέμης Όρας, ο πρόεδρος του φορέα, έχει βγάλει, γιατί είναι πτασφράγιστο μυστικό όλων εχθρών και φίλων αυτό, να δει αυτός ο ξένος γιατί τον ξερίζωσαν από εκεί, ποιος είναι ο σκοπός τους, ενώ στη χώρα τους υπάρχουν 3 εκατομμύρια και πάνω από 3 εκατομμύρια κάποιες χώρες που οι κρατούντες εκεί την εξουσία ασχέτου κόμματος, χρώματος, αν λέγεται δημοκρατία ή χούντα ή οτιδήποτε άλλο, το κρύβουν από το λαό τους για να είναι στην πείνα και στην ένδυα και στον διωγμό και στον παρασιτισμό σε αυτήν την περίπτωση. Και ας ανατρέξει κάποιος στα καταπιστεύματα, ας ανατρέξει κάποιος στα οικονομικά εργαλεία του φορέα και να δει ότι 100 και 1000 φορές μπορούμε να εξοφλήσουμε αυτό το χρέος, το πλασματικό που μας φόρτωσαν, και θα εξακολουθήσουν να μας το φορτώνουν, να σφίγγουμε τα λουριά ώσπου να πεθάνουμε. Γιατί δεν πτώχευσε το κράτος, ήρθε ο πρόεδρος, έβαλε 600 δις και δεν πτώχευσε το κράτος, αλλά πτωχεύουν με κατάπτυστους νόμους, όπως ο νέος νόμος αυτός για την πρώτη κατοικία, με κατάπτυστους νόμους πτωχεύουν τον Έλληνα, τον φτάνουν 100.000 και πλέον αυτόχειρες, δεν θα τους κάνουμε πλέον τη χάρη. Εδώ είναι το αντίπαλον δέος που λέγεται Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης και όλα αυτά που παροτρύνει ο κύριος Πέρκινς. Σταθείτε στα πόδια σας, σεβαστείτε την ιστορία σας. Είστε ένας υπερήφανος λαός, ο πολιτισμός ξεκίνησε από εδώ και από εδώ θα ξαναξεκινήσει μετά από 2.300 χρόνια. Ξανά θα φωτιστεί αυτός ο τόπος, θα μπουν σε διαδικασία τα πάντα, έργα, 49.000 έργα και πάρα πολλά άλλα με έτοιμο ζεστό χρήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κύριε Μποντεσιάνο. Όλο αυτό που έχει πει ο κύριος Πέρκινς θα γίνει μόνο με το φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί αυτά τα πολιτικά λαμόγια το μόνο που κάνουν είναι να δανείζονται δικό μας χρήμα πάλι από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και να έρχονται γελαστοί και ευτυχισμένοι επειδή δανείστηκαν. Εγώ ντρέπομαι να έρθω και να πω δανείστηκα 100 ευρώ. Και ο κύριος έρχεται χαμογελαστός και λέει δανειστήκαμε. Κύριοι, δανειστήκατε. Ποιος θα τα εξοφλήσει? Τα πανωτόκια, οι τόκοι, ποιος θα τα εξοφλήσει? Ποιος? Εμείς, εγώ και εσείς κύριε Βοντεσιάνο, θα τα εξοφλήσουμε αν εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτή τη ρότα. Κύριε Μενίδου, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε μέσω αυτής της εκπομπής και παροτρύνω
ξανά και ξανά τους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να ξαναδούν και να δώσουν προσοχή σε κάθε τι το οποίο έχετε αναφερθεί για αυτόν τον άτομο, τον οικονομικό δολοφόνο. Σας ευχαριστώ, ήταν τιμή μου και πραγματικά λέω ότι αυτό το βίντεο θα πρέπει να φτάσει παντού, να μάθει κάποιος έστω ακούγοντας Τζον Μπέρκινς ή να γράψει στην μπάρα επάνω οικονομική δολοφόνη, θα χάσει τον ύπνο του και πρέπει να χάσει τον ύπνο του. Σας ευχαριστώ, ήταν τιμή μου για άλλη μια φορά για το βήμα που μου δώσατε, κύριε Βοντεσιάν. Θα είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Την τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Αλωνίτης. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοντεσιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.